χώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση. Υπάρχουν βέβαια αρκετές αναζωπηρώσεις κάτω λόγω του ότι υπάρχουν αγγές και σκήνα που βοηθούν σε αυτό το πράγμα. Έχει αρκετό κόσμο κάτω που προσπαθούν. Πρέπει να δυναμίσεις πυροσβεστικής, έχουμε δύο εθελοντές της Όμικρον και της Καλυμασίας. Είναι Όμικρον, Καλυμασία και Ιωνία κάτω και έχει αρκετό κόσμο, πάρα πολύ κόσμο από εθελοντές και βοηθάνε πάρα πολύ. Από πού ξεκίνησε η φωτιά? Η φωτιά, όπως λένε, ξεκίνησε στο Ναϊ Γιάννη. Είναι κάτω από το παλιό χωριό του Καταράκτη, είναι στη Ροχουνιώτισσα, λίγο πιο πάνω. Και κυρίως καίει. Οι βλάσεις εδώ μέσα είναι ελιές, σκήνα και καλλιέργειες. Τώρα καλλιέργειες δεν ξέρω αν είναι πάρα πολλές, αλλά... Καλά στο σίγουρα 50, Αλέκο, βγάλε το πίσω. Τον αυλό! Βγάλε τον αυλό, Αλέκο, να διέσαι το νερό. Εδώ είναι το σκανδάλι, λέγεται η περιοχή. Ξεκίνησε κατά τις 12 με 12 παρά. Προφανώς πρέπει να είναι εμπρησμός, διότι εκεί πέρα που ξεκίνησε η φωτιά και από ό,τι ήταν για τα παιδιά εδώ οι χωριανοί μας, δεν πάει ούτε άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορεί να πλησιάσει. Ο αέρας ήταν τόσο πολύ και είναι ακόμα, που όπως καταλαβαίνετε έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα. Ευτυχώς τρέξαν αμέσως οι εθελοντές, ξεκινήσαν από εκεί, βέβαια δεν μπορούσαν να πάνε πολύ κοντά γιατί ήταν κόντρα ο αέρας, από πίσω δεν έχει δρόμο. Ήρθε η πυροσβεστική, μαζευτήκαν τα γύρω χωριά, Καταράκτη, Νένιτα, Βουνό, Φλάτσια. Όλοι οι άνθρωποι είναι, όπως βλέπετε εδώ, στα μπάγκια περιμένουν. Εκείνο που μας έσωσε ήταν τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα, που ήρθαν και κάπως την έχουν κοπάσει. Βέβαια υπάρχουν αναζωπηρώσεις, γιατί βλέπετε, φταίμε κι εμείς που τα χωράφια τα έχουμε αφήσει άσκαφτα. Όσα χωράφια είναι σκαμμένα, σώσανε και τα διπλανά. Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 12 η ώρα. Ναι. Εγώ έτυχε να κάνω διανομή ασπροχώματος εκεί την ώρα σε δύο παραγωγούς και είδα τον καπνό. Εγώ κατάλαβα ότι ξεκίνησα από εδώ αυτά πέφτα. Από ό,τι μου πάνε και οι υπόλοιποι. Επειδή την περιοχή την ξέρω και έχω και κτήματα, έξερα από πού ξεκίνησε το όλο πρόβλημα. Εάν πηγαίνανε τα αυτοκίνητα αυτήν την ίδια ώρα πίσω από τον ταξιάρχη, μπορεί να σωζόταν μεγάλο ποσοστό ζημιάς. Τα πέφκα μέσα δεν έχει δρόμους, έχει μόνο ένα και μικρό. Και καλά και ήρθαν τώρα τα βενζινοπρίανα και επειδή ήταν μικρό, τον εφαρδίναμε. Κόψαμε δέντρα. Για να μπορέσουν να περάσουν χήμα. Μαστιχό δέντρα κόψαμε τώρα για να περάσουν μέσα τα βενζινοπρίανα, τα πυροσβεστικά οχήματα. Εντάξει, ήταν πολύ ο αέρας, αλλά μέχρι να συντονιστεί όλη η κατάσταση πήγε άδικος χρόνος. Μέχρι τώρα μπορείτε να υπολογίσετε, μάλλον αυτή τη στιγμή μπορείτε να υπολογίσετε πόσο είναι η ζημιά. Η ζημιά είναι αρκετή. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, τα καλλιεργημένα χτήματα δεν πάθανε τίποτα ζημιές. Εγώ παράδειγμα εδώ από κάτω που έχω ένα χτήμα και έχονται τώρα δύο ήλιες. Είναι καλλιεργημένο. Αλλά έτυχε να είναι το διπλανό ακαλλιέργητο και μου έκανε τη ζημιά. Παρακαλώ, θα τους κάνουμε! Ήρεμα! Hey!